Λοιπόν, η ιδέα. Και ας υποθέσουμε ότι επιτέλους πιέσαμε το μυαλό μας και ήρθε η ιδέα. Από εκεί και πέρα όμως μέχρι την υλοποίηση είναι μια επίπονη διαδικασία. Τι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, κύριε Σκολαρίκο, για να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε? Μέχρι να μεγαλώσουμε στην ηλικία ιεραρχικά, το συμπέρασμα από το προηγούμενο session είναι ότι πρέπει να τρέχουμε, να κατεβάζουμε ιδέες, να κάνουμε μελέτες και να έχουμε καλό συγγραφικό έργο, διαφορετικά χαθήκαμε. Υπάρχει και κάτι που δεν είναι αστείο. Όσο περισσότερο διαβάσετε και γράφετε, τόσο καλύτερη χειρουργή θα γίνετε. Και αυτό είναι προσωπική μου γνώμη και έτσι απλά θα ήθελα να την εκφράσω. Από την ιδέα στην υλοποίηση. Οι μορφές της ιατρικής έρευνας είναι αρκετές. Περιλαμβάνουν τη βασική έρευνα, περιλαμβάνουν την εφαρμοσμένη έρευνα, δηλαδή πώς η βασική έρευνα θα περάσει στην κλινική πράξη. Είναι οι πολύ γνωστές σε όλους μας σαν κλινικοί γιατροί κλινικές μελέτες και είναι η έρευνα για την έρευνα. Για να έχουμε όμως έρευνα πρέπει να κατεβάσουμε μία ιδέα και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μας πει κάποιος πώς θα κατέβει αυτή η ιδέα. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει, η πολύ αγάπη για το αντικείμενο που κάνουμε και το διάβασμα και η ενασχόληση με το αντικείμενό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ξαφνικά ιδέα από μόνη της. Πρέπει να διαβάσουμε άρθρα, αυτό είναι κυρίως. Πρέπει να διαβάσουμε τα comments πάνω στα άρθρα, ακόμα ένα σημαντικό. Ξεχάστε μάλλον τα πατροπαράδοτα βιβλία, γιατί αυτό δεν πολύ βοηθάει για να έρθουν καινούργιες ιδέες. Όταν θα κατέβει ιδέα, αναρωτηθείτε, μπορούμε να κάνουμε, έχει ερευνηθεί στη βιβλιογραφία, έχει ξαναϋποθεί, φέρνει κάτι καινούργιο, έχει αναιρεί κάτι καινούργιο, γιατί πρέπει να δημοσιευτεί, ποιο θα είναι το attractive σε αυτό που θα πούμε. Φυσικά, πριν ξεκινήσετε να την εφαρμόζετε, βρείτε χρηματοδότηση, γιατί χωρίς αυτή η ιδέα δεν θα είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθεί. Και σήμερα και πάντα, αλλά και στο μέλλον πολύ περισσότερο, συζητήστε με τα τμήματα βιοειθικής και δεοντολογίας των νοσοκομείων ή όπου αλλού βρίσκεστε, γιατί δεν θα είναι πολύ εύκολο να κάνετε ομιλία, να κάνετε εργασία, συγγνώμη, και μελέτη χωρίς να έχετε την έγκριση. Σας δίνω ένα παράδειγμα μιας ιδέας, γιατί όταν κατέβει η ιδέα είναι η πρώτη ιδέα που μας έρχεται στο μυαλό. Για παράδειγμα, όπως βλέπετε, θα ήταν πολύ ωραίο να ξέρω, απαραίτητο, χρήσιμο, εάν η αγκιογέννηση είναι ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για τον καρκίνο του νεφρού. Και αν ναι, για την εμφάνιση μεταστάσεων. Εάν ναι, αν χτυπήσω αυτή την αγκιογέννηση, μπορεί να βελτιώσω. Πρέπει να τη σχεδιάσουμε λίγο καλύτερα την ιδέα. Και η πρώτη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μας, για παράδειγμα, είναι: σχετίζεται το μέγεθος της αγκιογέννησης με την ανάπτυξη και τις μεταστάσεις του καρκίνου του νεφρού? Και αυτή η πρώτη ερώτηση, του τύπου ναι ή όχι, επιδέχεται απλές απαντήσεις. Ναι, όχι, ναι, όχι με περιορισμούς ή δεν ξέρω. Και σε κάθε μία από την απάντηση έχω μια καινούργια ιδέα. Έτσι, η υπόθεσή σας μπορεί να διαμορφωθεί. Επειδή η αγκιογέννηση είναι απαραίτητη, υποθέτω μπλα μπλα αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια. Και έτσι η ερώτηση διαμορφώνεται λίγο περισσότερο. Η απάντηση στις ερωτήσεις επειδή είναι κυρίως βρήκα ή δεν βρήκα αυξημένη συσχέτιση ή βρήκα ή δεν βρήκα αυξημένη έκφραση του παράγοντα που ψάχνω ή τη μελέτη που θέλω να κάνω. Στην βιοιατρική και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι παρατηρήσεις σε κάποια μορφή βιοιατρικού υλικού ή κλινικές μελέτες σε ασθενείς, στις οποίες θα ήθελα έτσι να αναφερθώ, μια που στην πατρίδα μας νομίζω ότι είναι οι πιο συχνές και ίσως αυτές που εύκολα και είναι πειραματόζωα in vitro ή σε ζώα. Η ταξινομία των ειδών της ιατρικής έρευνας, και θα ήθελα αν λειτουργούσε το PowerPoint, είναι οι μελέτες παρατήρησης και δεν θα μείνω, επειδή είναι και λίγο περιορισμένος ο χρόνος, πότε χρησιμοποιούμε την κάθε μία. Απλώς θα ήθελα, όταν έρχεται μια ιδέα, πρέπει να σχεδιάσουμε πώς θα την εφαρμόσουμε στην πράξη. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη παρατήρησης που περιλαμβάνει τα case control studies ή μελέτες περιστατικών ελέγχου, τις διασταυρούμενες, τα case sectional, και πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό πριν ξεκινήσουμε, πώς θα το κάνουμε και πού και γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Την αιτία και τις μελέτες παρακολούθησης των ασθενών, τα cohorts, και αμέσως μετά έρχονται οι πειραματικές μελέτες, που μπορεί να είναι το πείραμα δηλαδή, που μπορεί να είναι πάντα για την κλινική μελέτη, που μπορεί να είναι με ομάδες ελέγχου ή χωρίς ομάδες ελέγχου. Και στο τέλος, η μετανάλυση. Όλα αυτά πρέπει να ξέρουμε πριν ξεκινήσουμε τη μελέτη μας τι αξία έχουν. Δηλαδή, πόσο σημαντικά είναι. Η γνώμη των ειδικών δεν έχει μάλλον καμία σημασία στο evidence-based medicine σήμερα. Αλλά όσο ανεβαίνουμε την ιεραρχία και φτάνουμε σε τυχεοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη, φαίνεται ότι αυτή έχει την πιο βαρύνουσα σημασία.
και η μετανάλυση όλων των μελετών και δι' των τελευταίων είναι πρώτη σε ιεραρχία. Θα ήθελα έτσι να πω 2-3 πράγματα για τις μελέτες παρατήρησης, γιατί τα case control studies, και να τα εξηγήσουμε. Στις μελέτες αυτές ξεκινάμε από το παρόν και πάμε προς τα πίσω. Και το ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουμε, γιατί έτσι πρέπει να το σχεδιάσουμε από την αρχή, είναι τι ακριβώς έχει ήδη γίνει. Οι μελέτες παρατήρησης, τα διασταυρούμενες ή τα cross-sectional μελέτες, είναι αυτές που μελετάνε το παρόν. Δηλαδή, παίρνουμε έναν πληθυσμό προς μελέτη, βλέπουμε ποιοι από αυτούς έχουν την νόσο ή το αποτέλεσμα και ποιοι δεν την έχουν και μελετάμε τη δεδομένη στιγμή τους παράγοντες κινδύνου. Οι μελέτες παρακολούθησης, οι μελέτες παρατήρησης παρακολούθησης αρρώστων, τα cohort studies, είναι αυτές που ξεκινάνε από το παρόν και πάνε στο μέλλον, προοπτικές μελέτες. Στην ουσία, δηλαδή, παίρνουμε τον πληθυσμό προς μελέτη, έχουμε περιπτώσεις των ασθενών με το αποτέλεσμα ή χωρίς το αποτέλεσμα και μελετάμε τους παράγοντες κινδύνου που θα εμφανιστούν στην πορεία. Από τη μελέτη μπορούμε να πάρουμε το τι θα γίνει στην πορεία. Μπορεί το υλικό μας να το πάρουμε από το παρελθόν, να ξεκινήσουμε να το μελετάμε σήμερα και να το παρακολουθήσουμε σε βάθος χρόνου. Ξέρουμε όλοι τις προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες. Είναι μελέτες με ομάδες ελέγχου που μπορεί να είναι παράλληλες ή σύγχρονες όπως λέγονται. Ξεκινάμε με τον πληθυσμό προς τον χωρίζουμε στο πείρα, σε αυτόν που θα πάρει το πείραμα, το φάρμακο ή τη μελέτη ή το χειρουργείο ή οτιδήποτε και στην ομάδα ελέγχου και παρατηρούμε στο βάθος του χρόνου το αποτέλεσμα σε κάθε ομάδα αν είναι θετικό ή αρνητικό. Το ίδιο γίνεται και με τις διασταυρούμενες μελέτες ομάδες ελέγχου. Είναι μια παρεμφερή, δεν θέλω να σας ζαλίσω με το slide αυτό. Οι μελέτες με εξωτερικές ομάδες ελέγχου και αυτές μελετούν το τι θα γίνει στο μέλλον. Και απλά επειδή δεν μπορούμε σε όλες τις μελέτες να έχουμε και μια ομάδα ελέγχου, παίρνουμε δεδομένα που ήδη έχουν μελετηθεί από άλλους μελετητές ή και από εμάς τους ίδιους. Και συγκρίνουμε προοπτικά σε βάθος χρόνου τις αποτελέσματα. Αφού κατεβάσουμε την ιδέα, δούμε τι ακριβώς μελέτη θέλουμε να κάνουμε για τη συγκεκριμένη ιδέα, έρχεται το πρωτόκολλο και είναι πραγματικά επίπονο. Και αν θέλει κανείς να στήσει καλά ένα πρωτόκολλο, πρέπει να βάλει ένα τίτλο. Πρέπει να το ανακοινώσει και όσο να βάλει ένα αριθμό πρωτοκόλλου και αυτό σήμερα και θα ακούσετε όλο και περισσότερο στο μέλλον ότι δεν θα μπορούμε πλέον να κάνουμε ανεξάρτητα μια προοπτική τυχιοποιημένη μελέτη γιατί δεν θα γίνει πουθενά δεκτή αν πρώτα σε ένα κεντρικό όργανο είτε του κράτους δικούς μας είτε και ευρωπαϊκού για την Ευρώπη δεν έχουμε καταθέσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της συγκεκριμένης μελέτης και δεν έχουμε πάρει έγκριση. Η φάση πρέπει να καθορίσουμε στο πρωτόκολλό μας γιατί φάση μελέτης μιλάμε. Τη μεθοδολογία. Πρέπει από πριν να ξέρουμε αυτό που σας έδειξα πριν. Τι είδους μελέτη, θα κάνω μελέτη παρατήρησης και γιατί θα την κάνω. Θα κάνω πειραματική μελέτη, προοπτική τυχιοποιημένη, θα πρέπει να το καταγράψω. Η διάρκεια της μελέτης φυσικά και αν είναι από ένα κέντρο ή από περισσότερα κέντρα πρέπει να καταγράφεται. Πρέπει να καθορίζουμε τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες στόχους ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να δούμε. Ποιοι θα πεθάνουν από τον καρκίνο του προστάτη ή ποιοι θα κάνουν βιοχημική υποτροπή. Ποιος είναι ο πρωτεύων στόχος και ποιος είναι ο δευτερεύων στόχος της μελέτης μας. Μας ενδιαφέρει επίσης να δούμε, αν πρόκειται για φάρμακο, να δούμε τη δόση του φαρμάκου και όλα αυτά, τη διάρκεια της χορήγησης, πόσο καιρό θα κάνουμε τη μελέτη μας. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ευθύς εξ αρχής, από την αρχή, όταν σχεδιάζουμε μια μελέτη, τι αριθμό ασθενών, για παράδειγμα, ή πειραματοζώων χρειαζόμαστε για να βγάλουμε αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ξεκινάμε μια μελέτη και όσους παζέψουμε, σίγουρα όσους περισσότερους τόσο καλύτερα είναι. Αλλά και αυτό δεν είναι απόλυτα απαραίτητο πάντα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε από την αρχή τη στατιστική μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε. Και αυτό υπάρχουν αρκετοί ειδικοί που μπορούν να μας βοηθήσουν. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίζουμε την ασφάλεια και πότε, δηλαδή να βάλουμε τα κριτήρια επιλογής του πότε θα παραμείνει, το πότε θα σταματήσουμε, το πότε θα αλλάξουμε τη θεραπεία και το γιατί. Αυτά πρέπει να καθορίζονται ευθύς εξ αρχής στο πρωτόκολλό μας. Οπωσδήποτε το δύσκολο έργο και για μας και για τους συνεργάτες μας είναι να παραμείνουμε προσκολλημένοι στο πρωτόκολλο, δηλαδή να το καταγράφουμε, να το παρακολουθούμε, να το μελετάμε, να δούμε πού πονάει και να είμαστε πραγματικά από πάνω του συνεχώς. Και αυτό πιστέψτε με είναι αρκετά επίπονο. Τέλος, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε με δεοντολογικά με την συγκεκριμένη επιτροπή για να πάρουμε το OK να συνεχίσουμε τη μελέτη αυτή. Και
Δύο τελευταία πράγματα. Πριν ξεκινήσετε την οποιαδήποτε μελέτη σας, βρείτε χρήματα, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι τόσο εύκολο να την ολοκληρώσετε. Και για τους ακαδημαϊκούς, αλλά κατά την προσωπική μου γνώμη και για τους μη ακαδημαϊκούς, οπωσδήποτε πρέπει να έχετε σχεδιάσει από την αρχή τι θέλετε να πείτε και πού θα το δημοσιεύσετε. Διαφορετικά το αποτέλεσμα της μελέτης σας δεν θα έχει και ουσιαστικό αντίκρισμα. Έτσι, τελειώνοντας και πριν καταστρέψω τα πάντα, θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς γίνεται μια τυχεοποιημένη προοπτική μελέτη. Παίρνουμε τον έλεγχο της καταλληλότητας ορισμένων ασθενών και πρέπει να ξέρουμε ποιοι αποκλείονται, γιατί αποκλείονται, ποιοι δεν πληρούν τα κριτήρια, ποιοι αρνήθηκαν και τους άλλους λόγους που δεν τους συμπεριλάβαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάνουμε την τυχεοποίησή μας και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνει κανένας αυτό. Και στην ομάδα που θα κάνουμε την παρεμβολή, αλλά και στην ομάδα ελέγχου, πρέπει να ξέρουμε πόσοι συμμετείχαν. Ποιοι δεν έλαβαν την παρεμβολή και γιατί δεν την έλαβαν την παρεμβολή. Ποιοι θα είναι, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, ποιοι θα φύγουν από τη μελέτη και γιατί θα φύγουν από τη μελέτη. Όλα αυτά πρέπει να καταγράφονται. Και φυσικά, στο τέλος, ποιοι αναλύθηκαν, ποιοι αποκλείστηκαν από τη μελέτη και για ποιο λόγο αποκλείστηκαν. Έτσι, οι φάσεις είναι η στρατολόγηση, είναι ο διαχωρισμός των ομάδων, η παρακολούθηση και η ανάλυση. Και αν μην σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε εδώ. Ερωτήσεις για τον κύριο Σχολαρίκο. Ναι, ερωτήσεις. Κύριε Φωτοχός. Λίγο να μπορώ να ανάψω φώτα, λίγο να βλεπόμαστε. Ναι. Δεν έχω ουσιαστικά ερώτηση να κάνω. Σχόλιο, απλώς ήθελα... άποψη. Εμπειρία. Επιτρέψτε μου. Την εμπειρία σας λίγο. Θα ήθελα να πω ότι μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση της στατιστικής υποστήριξης. Λίγο πολύ την ποσοτική ανάλυση την καταφέρνουμε εμείς οι γιατροί. Έχουμε μάθει. Η ποιοτική είναι δύσκολη, αν βέβαια το απαιτεί εργασία. Και βέβαια πρέπει να είναι κάποιος από την φυσικομαθηματική ή το μαθηματικό τμήμα ή κάπως έτσι που να μας βοηθήσει σε αυτά τα θέματα. Εκείνο που θα ήθελα όμως να πω περισσότερο είναι ότι τελευταία, τουλάχιστον εγώ το αντιμετώπισα, υπάρχει και το πρόβλημα της νομοθετικής κάλυψης του ερευνητού. Και ιδιαίτερα τώρα με τα καινούργια αυτά τα δεδομένα, τα προσωπικά και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλυμμένοι, γιατί μας τη φυλάνε από πίσω διάφοροι οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τις πλάτες των γιατρών. Ευχαριστώ. Σχόλιο, γνώμες, παρακαλώ. Καθίζει ο κ. Σοφράς. Εκείνο γενικό που λείπει από τους ουρολόγους ερευνητές, αν θέλετε, ή αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν μια έρευνα, είναι οι βασικές γνώσεις επιδημιολογίας, βιοστατιστικής και όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, εγώ φώναξα ένα βιολόγο βιοστατιστικό και μας έκανε τρία μαθήματα που μας ανέλησε για το πώς μπορούμε να αποφασίσουμε τι μελέτη θα κάνουμε, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξαναγυρίσουμε πίσω στις σπουδές μας. Και ιδιαίτερα για τους ειδικευόμενους που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στις κλινικές, πρέπει να τους προσφέρουμε και αυτό το μάθημα, ούτως ώστε να μπορούν όχι μόνο να ξεκινήσουν οι ίδιοι μια έρευνα, αλλά να μπορούν να αξιολογήσουν και όλα τα στατιστικά αποτελέσματα τα οποία βλέπουν σε άλλες εργασίες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Σχολαρίκος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Νομίζω όμως ότι είναι και δική μας δουλειά να βοηθήσουμε τους νεότερους συναδέλφους με μαθήματα τα οποία έκαναν, όλοι κάναμε και τα ξεχάσαμε γιατί δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το θέμα. Ή εξελίσσονται τα πράγματα και πρέπει να ενημερωνόμαστε με τα καινούργια στατιστικά δεδομένα. Στην Πάτρα τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν... Το μικρόφωνο. Στην Πάτρα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία αποτελούν και το απαραίτητο για να κάνει διδακτορικό κανείς, έχουν μαθήματα από τον πρώτο χρόνο. Μεθοδολογία, έρευνα, στατιστική κτλ. Τα παιδιά μπορούν από μόνα τους να αντικαταστήσουν. Μάλιστα. Πέστε, όχι, παρακαλώ. Μια ερώτηση σχετικά με την τυχεοποίηση. Τι τρόπο εσείς προτιμάτε τυχεοποίηση, συνήθως? Ναι, υπάρχουν. Συνήθως ο πιο καλός τρόπος είναι computerized πλέον. Είναι πολύ πιο εύκολος. Υπάρχουν στατιστικά προγράμματα και από το STAT που σου βγάζουν και τον αριθμό αλλά και το πώς θα τυχεοποιήσεις. Αλλά αν δεν έχεις στατιστικό λόγο ή δεν ασχολείσαι. Δεν έχεις τη δυνατότητα να φέρεις να στο κάνει αυτό και να στο εφαρμόσεις μέσα στον υπολογιστή σου. Ένας πολύ απλός τρόπος τυχεοποίησης είναι με τη μέθοδο του φακέλου. Είναι πάρα πολύ εύκολος τρόπος. Και μπορεί να και υπάρχουν βέβαια και πίνακες
πίνακες τυχιοποίησης, οι οποίοι είναι ανάλογα με κατά 6 ομάδες δηλαδή τυχιοποίησης, κατά 6, κατά 10, κατά 12. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δηλαδή για να το κάνεις. Πρακτικά εμείς πρόσφατα κάναμε μια νομίζουμε καλή έτσι, μελέτη τυχιοποιημένη με πολύ κόπο σε συγκεκριμένο κλινικό θέμα και χρησιμοποίησαμε μέθοδο τυχιοποίησης με πίνακες των 10 και τη μέθοδο του φακέλου. Πιστέψτε με, ήταν επίπονο, αλλά μάλλον πέτυχε. Ερώτηση ο κύριος Σοβκίτης. Ναι, ένα σχόλιο επιτρέψτε μου να κάνω ότι αυτό ακριβώς που είπε και ο κύριος Μελέκος, ο καθηγητής πιο πριν, ότι όλοι μας οι διευθυντές θέλουμε να έχουμε μια κλινική με καλή λαπαροσκοπική μονάδα, ενδοσκοπική, λιθοτρεψία κτλ. Δεν είναι πολυτέλεια να στέλνουμε έξω συνεργάτες μας να μάθουν να απομονώνουν το DNA, το RNA, να μάθουν βασικές αρχές έρευνας. Είναι κάτι σημαντικό, γιατί πρέπει να δίνονται υποτροφίες, πρέπει να στέλνουμε συνεργάτες μας και καθαρά μόνο για έρευνα. Και αυτό στα Γιάννενα είναι προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, λίγο. Το μικρόφωνο λίγο μπορείτε να περάσετε. Συνάδελφο. Κονδύλης Φίλιππος, λέγομαι. Θέλω να πιο πολύ να με γνωρίζουν, ιδιώτη είμαι ουρολόγος, με ξέρει ο κ. Κουλαρίκος, πολύ εμπεριστατωμένη η ανάλυσή του. Ο μόνος λόγος που θέλω να μιλήσω είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη σύνδεση των τμήματων ουρολογίας, όπως και άλλων τμήματων, με την βασική έρευνα. Και το λέω αυτό εξορμόμενος από το γεγονός ότι η γυναίκα μου είναι βασική ερευνήτρια, δουλεύει στην Ελλάδα, ασχολείται με ουρολογικά θέματα. Και καλό είναι, όχι μόνο για αυτό το λόγο, να μπορέσετε να έρθετε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, να δείτε από εκεί με τι είδους, ας πούμε, παράγοντες αγγειογένεσης ασχολούνται. Μπορεί δηλαδή να πάρει κανείς πολλές ιδέες και φυσικά μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία κλινικά δείγματα, βασική έρευνα και να υπάρχει μια άλλο. Να αρχίσουμε λίγο από κάτι πιο βασικό σε αυτό που λέτε, που νομίζω ότι είναι ευθύνη και να κατακρίνουμε λίγο και τους ρόλους μας, έτσι. Ξέρετε πόσα πράγματα. Εγώ είμαι σε μια γενιά που δεν είχαμε στο Πανεπιστήμιο πολλά πράγματα. Όλα τα έμαθα από τις βιβλιογραφικές ενημερώσεις στην Αμερική όσο ήμουνα. Που για κάθε παρουσίαση ο κάθε ειδικευόμενος έλεγε ποια είναι ο σχεδιασμός της μελέτης, ποια είναι τα λάθη ή τα τρωτά, τα bias που έχει κτλ. Μέσα που ήταν και ενδιαφέρον γιατί ενημερωνόμασταν μέσα από το Journal of Urology κάθε μήνα που γινόταν το Journal Club το περίφημο. Ας αρχίσουμε από εκεί πέρα και μάλιστα ας τα ανοίξουμε λίγο στον κόσμο και όχι μέσα σε ενδοκλινικές διεργασίες. Απλώς αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ναι. Όταν είχα την τύχη να βρεθώ στην Αγγλία δίπλα σε έναν άνθρωπο εξαιρετικά καλό χειρουργό, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά καλά δομημένο τμήμα βασικής έρευνας. Ονομάστε τον, γιατί είναι γνωστός. Είναι ο καθηγητής ο David Neil. Πραγματικά μου άρεσε ένα κομμάτι που δεν το ήξερα καλά όταν έφυγα από την Ελλάδα και ήθελα να ασχοληθώ. Και πονηρά σκεπτόμενος, γιατί ήθελα να γράψω εργασίες και να φτιάξω το κουρίκουλου μου, του ζήτησα να κάνω βασική έρευνα. Λίγο τα χέρια σας, καλύπτετε το μικρόφωνο. Του ζήτησα να κάνω βασική έρευνα και να ασχοληθώ και με αυτό. Και μου είπε, πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, θα κάνεις τα δυο σου χρόνια τα κλινικά που θέλεις και μετά θα σου δώσω ένα PhD άλλα 3 χρόνια να κάτσεις να το κάνεις. Και μην ακούω καλό, γιατί και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Επομένως, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα παράλληλα και όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σκολαρίκο και πάλι για την πολύ ωραία την παρουσίαση.